Με τη χρήση των πιο πρωτοποριακών μεθόδων, οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ φρόντισαν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προκλήθηκαν στο δίκτυό του από τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τα Χανιά τον περασμένο Φεβρουάριο. Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί πάνω από 50 καλωδιακές βλάβες, έχουν αντικατασταθεί καλώδια οπτικών ινών, ενώ η μεγαλύτερη επιχείρηση στήθηκε στον Κερίτιο, που οι τεχνικοί του ομίλου πέρασαν με ντρόουν την οπτική ίνα που είχε κοπεί με την κατάρρευση της γέφυρας. Ελεύθερο το ντρόουν, ελεύθερο! Η ανάγκη το επέβαλε και βέβαια χάρη στην δημιουργικότητα των τεχνικών, χρησιμοποίησαν το drone, μετέφεραν ένα νήμα στην απέναντι πλευρά και με το νήμα αυτό τράβηξαν τα καλώδια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τζαμάζ, επισκέφθηκε σήμερα περιοχές των Χανίων, στις οποίες οι τεχνικοί του ομίλου έδωσαν πραγματική μάχη κάτω από αντίξουες συνθήκες για να αποκαταστήσουν άμεσα το δίκτυο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και το διαδίκτυο. Σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκε περίπου το 80% του δικτύου μας. Οι τεχνικοί μας όμως έδρασαν άμεσα, πολύ γρήγορα και με δημιουργικότητα και έτσι μπόρεσαν να αποκαταστήσουν το 90% του δικτύου και των συνδέσεων τις πρώτες δύο μέρες. Εφαρμόζοντας πιστά την κοινωνική της πολιτική, πράττοντας όπως την τραγωδία στο Μάτι και στις καταστροφές της Μάνδρας, η διοίκηση του ΟΤΕ φρόντισε ακόμη και για δωρεάν παροχή κινητής τηλεφωνίας και πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κατοίκους περιοχών όπου δεν ήταν δυνατή η άμεση αποκατάσταση. Γενικά είναι ο χαρακτήρας των στελεχών και των τεχνικών του ΟΤΕ και είναι ο χαρακτήρας του ΟΤΕ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και πραγματικά έπεσαν όλοι πάνω στο πρόβλημα. Δεν υπολόγισαν τις δυσκολίες ή τις καιρικές συνθήκες και εξυπηρέτησαν τους πελάτες μας με την αποκατάσταση του δικτύου. Από τη σφοδρή κακοκαιρία, το δίκτυο οπτικών ινών του ΟΤΕ καταστράφηκε σε πολλά διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ σε δεκάδες χωριά των Χανίων αλλά και του Ρεθύμνου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, οι τεχνικοί μας κατάφεραν να επανασυνδέσουν το δίκτυο. Και όπως σας είπα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ένα χωριό, από ό,τι ξέρω, δεν έχει συνδεθεί ακόμα, λόγω του ότι δεν έχουμε πρόσβαση στο χωριό αυτό, είναι ο Σκορδαλός, αλλά το υπόλοιπο δίκτυο έχει αποκατασταθεί. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τζαμάζ, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί το δίκτυο του οργανισμού μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τα έργα αποκατάστασης του δικτύου του ΟΤΕ συνεχίζονται εντατικά, με τους τεχνικούς του ομίλου να φτάνουν ακόμη και στα πιο δύσκολα και επικίνδυνα σημεία.